Λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα αρκετά σημαντικό για τους προγραμματιστές, που είναι ο προγραμματισμός για είσοδο-έξοδο. Δηλαδή, θα κοιτάξουμε πώς θα χρησιμοποιούμε όλα αυτά που είδαμε μέχρι τώρα για streams σε κώδικα για να υλοποιήσουμε εφαρμογές αρκετά προχωρημένες. Θα μου πείτε, μα το πρώτο πράγμα που μαθαίνει κανείς στον προγραμματισμό είναι είσοδος-έξοδος, με την έννοια ότι το πιο απλό πρόγραμμα που μαθαίνουμε πάντοτε είναι το Hello World. Και το Hello World έχει μέσα έξω. Έτσι. In printf, Hello World, ας πούμε, στη C. Σωστό. Αλλά το πρόβλημα αρχίζει και δημιουργείται όταν κάνουμε είσοδο. Βέβαια, θα μου πείτε και πάλι, και ποιο είναι το πρόβλημα με την είσοδο? Όταν θέλουμε κάτι να γράψουμε το πληκτρολόγιο, καλούμε και scanf. Ή όταν θέλουμε να διαβάσουμε από ένα pipe, καλούμε τη read. Ή χρησιμοποιούμε τη βιβλιοθήκη της C για να διαβάσουμε από το pipe πάλι με την fscanf. Έτσι. Εδώ, πριν προχωρήσω, θέλω να σας πω έτσι πληροφοριακά δύο-τρία πράγματα για τη στάνταρ βιβλιοθήκη της C, που για διάφορους λόγους έχω παρατηρήσει λοιπά, οπότε είναι πολύ χρήσιμη, μπορούμε να δουλέψουμε και με file descriptors. Εκτός λοιπόν από την fopen,
η οποία παίρνει κάποιο path name σαν όρισμα, υπάρχει η FD Open, που το πρώτο όρισμά της είναι ένας file descriptor και επιστρέφει και αυτή ένα file αστεράκι. Στην πραγματικότητα, η F-Open είναι ισοδύναμη με το να καλέσουμε το System Call Open, το οποίο σας θυμίζω είναι το System Call με το οποίο ανοίγουμε αρχεία του συστήματος, αντικείμενα του συστήματος αρχεία, και κατόπιν να καλέσουμε FD Open με το File Descriptor που θα πάρουμε. Αυτό κάνει η F-Open. Αλλά η FD Open, αφού παίρνει File Descriptor, αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα αντικείμενο τύπου file αστεράκι, τύπου file pointer, πάνω από το file descriptor ενός pipe ή πάνω από το file descriptor ενός socket ή πάνω από οποιοδήποτε file descriptor, πάνω από κάποιο device, ας πούμε. Οτιδήποτε. Έτσι. Το ένα, λοιπόν, είναι αυτό, ότι στην πραγματικότητα η βιβλιοθήκη της C για είσοδο-έξοδο δεν είναι κάποια βιβλιοθήκη, πώς να το πω, κλειστή, αλλά δουλεύει κατευθείαν με file descriptor. Το δεύτερο facility, το οποίο είναι καλό να το ξέρετε, είναι το... Εδώ πέρα υπάρχουν 2-3 ρουτίνες. Υπάρχει η fmemopen, λοιπόν, η οποία fmemopen τι κάνει. Είναι μια ρουτίνα η οποία μας επιτρέπει να βλέπουμε περιοχές της RAM ως αρχεία, ως streams. Μπορούμε, λοιπόν, να δώσουμε κάποια περιοχή της RAM, κάποιο buffer με το μέγεθός του εδώ πέρα, και θα πάρουμε ένα αρχείο τύπου file αστεράκι, με το οποίο μπορούμε τα περιεχόμενα αυτού εδώ του buffer να τα διαβάσουμε με fscanf, ή αν ο buffer είναι άδειος και θέλουμε να το γεμίσουμε, μπορούμε να γράψουμε κατευθείαν στη μνήμη με fprintf. Έτσι. Και εδώ πέρα το mode είναι αυτό που καθορίζει αν πρέπει να διαβάσουμε, αν θέλουμε να διαβάσουμε ή να γράψουμε. Τώρα, το κακό με την fmemopen, προκειμένου ειδικά για εγγραφή, είναι ότι ο buffer πρέπει να είναι δοσμένος από πριν και να έχει συγκεκριμένο μέγιστο μέγεθος, και αυτό ενδεχομένως δεν είναι τόσο χρήσιμο. Αλλά αν κατεβείτε κάτω στο documentation, ελπίζω να το λέει, κάπου, notes, υπάρχουν πιο σύγχρονα αντίστοιχα facility. Όχι, όχι. Α, να το, το έχει. Που κάνουν την ίδια δουλειά. Υπάρχει το Open Mem Stream, λοιπόν, το οποίο παρόλο που φαινομενικά παίρνει αντίστοιχη, σας το πω έτσι, αντίστοιχα input, στην πραγματικότητα είναι διαφορετικό, διότι αυτό το οποίο παίρνει είναι ένας pointer σε PTR. Οπότε μπορούμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο, να φτιάξουμε ένα τέτοιο file star αντικείμενο, δίνοντάς του κάποιον pointer, σε κάποιον pointer σε PTR και κάποιον pointer σε ακέραιο. Έτσι, αυτή η τύπη size είναι unsigned integer για να περιγράφουν μέγεθος buffer στη μνήμη. Και μπορούμε κατόπιν να γράψουμε σε αυτό εδώ το file star αντικείμενο όσο θέλουμε, και η υλοποίηση του αυτού του τύπου του file star αντικειμένου θα κάνει allocate έναν buffer όσο μεγάλο χρειάζεται ώστε να περιέχει αυτά που θα του γράψουμε. Έτσι. Άρα, λοιπόν, μπορούμε να γράφουμε, να χρησιμοποιούμε τις ρουτίνες για formatted IO, όπως λέμε, δηλαδή την printf και την scanf, την fprintf και την fscanf πιο γενικά, ακόμα και με περιοχές της μνήμης. Εδώ πέρα, λοιπόν, δεν γίνεται κάποιο IO καθόλου, απλά κάνουμε formatting.
Τέλος, εδώ νομίζω αυτό λέγεται... Τέλος, υπάρχει και μία ρουτίνα open cookie. Λέμε. Ωραία. Η F-Open Cookie, λοιπόν, είναι κατά κάποιον τρόπο η αποθέωση της χρήσης των files παρά του κειμένου στη C, διότι μας επιτρέπει να ορίσουμε αντί το System Call Read και το System Call Write, προκειμένου για file descriptor, να ορίσουμε δικές μας συναρτήσεις για read και write που θα καλούνται από την υλοποίηση του file αντικειμένου. Οπότε το fprintf, αντί να καλεί τελικά το system call write, θα καλεί μια ρουτίνα που εμείς θα δώσουμε και περνάει τα ορίσματα που θα περνούσε στη write. Και αυτή η ρουτίνα μπορεί να κάνει ό,τι θέλουμε πραγματικά. Οπότε, ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι ότι θα πρέπει να παράσχουμε εδώ αυτό το όρισμα, το οποίο είναι, βλέπετε, cookie.io.functions.t. Αυτό το cookie.io.functions.t είναι ένα struct το οποίο περιέχει pointer σε 4 συναρτήσεις. Συναρτήσεις που θα χρησιμοποιηθούν για να κάνουμε read, για να κάνουμε write, για να κάνουμε seek, το οποίο σημαίνει να μετακινήσουμε την θέση ανάγνωσης ή εγγραφής με τυχαίο τρόπο, να κάνουμε αυτό που λέμε random access IO, και τέλος φυσικά για το close. Οπότε, δίνοντας 4 τέτοιες ρουτίνες, ουσιαστικά το τι ακριβώς θα κάνουμε όταν κάνουμε fprintf σε ένα stream το οποίο επιστρέφεται από αυτά εδώ πέρα, βασικά καθορίζεται από την δική μας λογική. Μπορούμε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε socket τύπου UDP, που είχαμε δει την προηγούμενη εβδομάδα, για να κάνουμε broadcast, έτσι, αν θέλουμε. Ή ό,τι μας φωτίσει ο Θεός, θα μας πάντων, έτσι. Οπότε, η βιβλιοθήκη της C για IO είναι πάρα πολύ ευέλικτη ως προς το τι έχει από πίσω της. Δεν είναι, λοιπόν, ανάγκη να έχουμε κάποιο αρχείο του δίσκου, μπορούμε να έχουμε file descriptor, μπορούμε να έχουμε κάποιο buffer στη RAM ή ακόμα και να κάνουμε κάτι εντελώς δικό μας, όπως είναι, για παράδειγμα, το να χρησιμοποιούμε την printf μέσα από το TinyOS, και η printf μέσα από το TinyOS να τυπώνει στην κονσόλα του TinyOS. Αν αφορούσατε για το πώς γίνεται αυτό, στην πραγματικότητα χρησιμοποίησα τέτοιες δυνατότητες που μας δίνει η βιβλιοθήκη της C για να υλοποιηθεί το TinyOS με πιο φιλικό τρόπο. Έτσι. Λοιπόν, οπότε με αυτή τη μικρή παρέθεση θέλω να το κλείσω εδώ και να πω ότι η fprintf, η fscanf και τα λοιπά, για να γυρίσουμε στον προγραμματισμό εισόδου-εξόδου. Πού είναι εδώ, αυτός. Χρησιμοποιούνται κυρίως για αυτό που θα λέγαμε σύγχρονη είσοδο-έξοδο. Σύγχρονη, λοιπόν, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η fscanf, ας πούμε, ή η scanf, όταν την καλούμε και δεν υπάρχουν δεδομένα να επιστρέψει, τότε μπλοκάρει, έτσι. Το system call read που καλούμε από κάτω, θα έλεγε κανείς, μπλοκάρει, έτσι, κοιμίζει το νήμα μας μέχρι να έρθουν δεδομένα τα οποία να επιστρέψει. Έτσι, θυμηθείτε, και το χρειάζεστε αυτό και για το project σας, ότι η read, όταν την καλούμε, πρέπει να μας επιστρέψει τουλάχιστον ένα byte ή να μας επιστρέψει ότι το stream έχει κλείσει. Το end of stream, έτσι. Τότε μόνο μπορεί να επιστρέψει 0. Αλλιώς πρέπει να περιμένει μέχρι να μας επιστρέψει τουλάχιστον ένα byte. Αυτό, λοιπόν, είναι που κάνει τη read να είναι αυτό που λέμε σύγχρονη. Σύγχρονες λειτουργίες, είπαμε ότι είναι αυτές οι οποίες
τις περιμένουμε να ολοκληρωθούν για να προχωρήσουν. Έτσι. Αλλά πολύ συχνά αυτό είναι προβληματικό και συγκεκριμένα είναι προβληματικό όταν έχουμε να κάνουμε πολυπλεξία, multiplexing. Πολυπλεξία θα πει ότι δεν έχουμε μόνο μία πηγή εισόδου για να διαβάσουμε, αλλά παραπάνω από μία, δύο ή παραπάνω. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχω σε κάποια εφαρμογή να διαβάσω και από το πληκτρολόγιο ή το ποντίκι και από το δίκτυο. Οπότε έχω, δεν έχω μόνο ένα file descriptor, μόνο ένα, μια πηγή εισόδου που θέλω να διαβάζω, θέλω να διαβάζω και από τις δύο. Μια τέτοια παραθυρική εφαρμογή είναι ο browser. Έτσι, ο οποίος μπορεί να κατεβάζει κάτι από το web server, αλλά την ίδια στιγμή θέλει να δέχεται και εντολές από εμάς μέσω του ποντικού και μέσω του πληκτρολογίου κλπ. Αυτό λοιπόν ονομάζεται πολυπλεξία και για να δουλέψει η πολυπλεξία θα πρέπει φυσικά να εξασφαλίσουμε ότι με κάποιον τρόπο δεν θα έχουμε την μη ύπαρξη δεδομένων σε κάποιο stream να εμποδίζει την επεξεργασία δεδομένων που υπάρχουν σε άλλο stream. Αν λοιπόν έχω δύο stream και καλέσω read στο πρώτο και εκεί μπλοκάρω, τότε δεδομένα που έρχονται στο δεύτερο stream δεν θα μπορώ να τα επεξεργαστώ ή θα είμαι μπλοκαρισμένος. Θα πρέπει να έρθει κάτι στο πρώτο stream για να ξεκολλήσω από εκεί να πάω να δω και το δεύτερο. Αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ προβληματικό. Οπότε πολυπλοξία λοιπόν, δηλαδή την ταυτόχρονη προσπέλαση πολλών stream, τη συναντάμε πάρα πολύ σε γραφικά προγράμματα, σε servers που έχουν να μιλήσουν με πολλούς, με πολλές διεργασίες που είναι clients, έτσι, κλπ. Κλπ. Πολυπλοξία λοιπόν πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε. Θέλουμε προφανώς να κάνουμε ασύγχρονη τη read και τη write, κατά τη στοιχεία. Η write είναι λιγότερο προβληματική γενικά, αλλά και αυτή μπορεί να γίνει πρόβλημα, ειδικά όταν έχουμε δικτυακές εφαρμογές. Θέλουμε λοιπόν να τις κάνουμε ασύγχρονες. Άρα, το πρώτο πράγμα που θέλουμε είναι όταν καλούμε τη read ή τη write, να ξέρουμε ότι το νήμα μας δεν θα μπλοκάρει. Και αυτό μπορεί να γίνει καταρχήν με κάποιον τρόπο που τον είδαμε όταν πρωτοαρχίσαμε να μιλάμε για read και write. Θυμάστε τι είχαμε πει τότε? Θυμάστε κάποια ή κάποιος να μας πει? Μπορούμε να κάνουμε μια κλίση της read, να εξασφαλίσουμε ότι μια κλίση της read ή της write κατά τη στοιχεία, αλλά ας μιλάω μόνο για τη read, για να μην λέω read ή write. Έτσι, όταν λέω read, όλα αυτά που λέω ισχύουν και για τη write λίγο πολύ, εκτός θα σας πω αλλιώς. Μπορούμε να κάνουμε μία κλίση στο system called read να σίγουρα να μην μπλοκάρει. Θυμάται κάποια ή κάποιος? Είναι αυτό που λέγαμε, παράδειγμα, με παράδειγμα το Sublime. Με παράδειγμα το Sublime? Ναι, είχατε δώσει ένα παράδειγμα με το Sublime. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Όχι, δεν θυμάμαι τι είχα πει για το Sublime. Είχα δώσει παράδειγμα για non-blocking I.O. Δεν θυμάμαι αν ήταν γι' αυτό, αλλά λέγαμε ότι ουσιαστικά αντί να μπλοκάρει, να επιστρέφει. Να επιστρέφει και να επιστρέφει τι? Μείον ένα, error, κάποιο error. Πολύ σωστά. Πραγματικά λοιπόν είχαμε πει, και αυτό είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, ότι υπάρχει τρόπος να κάνουμε τη read να μην μπλοκάρει ποτέ για κάποιο file descriptor και ο τρόπος που γίνεται αυτό είναι με ένα system call που ονομάζεται FCNTL, υπέροχο όνομα, βασικά file descriptor control. Προσπαθεί να πει αυτή η συντύπνηση, δεν ξέρω γιατί δεν ονομάζεται FD Control ή κάτι άλλο, αλλά εν πάση περιπτώσει το Unix έρχεται από αυτή την εποχή που οι προγραμματιστές δεν θέλαν να πατάνε πολλά πλήκτρα για διάφορους λόγους.
File Descriptor Control, λοιπόν, είναι ένα sister call στο οποίο δίνουμε κάποιο File Descriptor και υπάρχει ένας αριθμός από εντολές που πιθανώς να παίρνουν και ορίσματα με τις οποίες μπορούμε να ρυθμίσουμε τη λειτουργία αυτού του File Descriptor. Και υπάρχουν διάφορα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά το πιο, ένα από τα πιο κλασικά είναι να βάλουμε το file descriptor σε non-blocking mode. Υπάρχει λοιπόν file descriptor locking που μπορούμε να κάνουμε, αλλά εγώ θέλω το blocking αυτή τη στιγμή, το οποίο... Όχι... Ναι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να καλέσουμε την λειτουργία setFL και να περάσουμε το flag non-block. Με αυτόν τον τρόπο, οποιαδήποτε read δεν έχει να μας επιστρέψει δεδομένα, θα επιστρέψει ένα μήνυμα λάθους, το οποίο είναι το e-good block, νομίζω. Και σίγουρα δεν θα μπλοκάρει τον ήμα μας. Και αντίστοιχα για τη write. Άρα, λοιπόν, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε τις read και τις write να μην μπλοκάρουν ποτέ. Απλά να επιστρέφουν αυτό το σφάλμα, το οποίο μας λέει ότι απλά δεν ήταν έτοιμες να επιστρέψουν κάτι. Ή write να γράψει κάτι. Ωραία. Αυτό λοιπόν μας λέει ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σε μια λογική polling. Δηλαδή να πούμε ότι θα ελέγχω περιοδικά αν μπορώ να ολοκληρώσω τη λειτουργία μου, τη read ή τη write, και αν δεν μπορώ, θα κάνω κάτι άλλο και θα επανέρχομαι. Ωραία. Ωστόσο, αυτό μπορεί να είναι προβληματικό από την άποψη του ότι επειδή το I.O. είσοδος-έξοδος είναι αργή σε σχέση με την υπόλοιπη λειτουργία της CPU και του υπολογιστή, αυτό το loop απλά θα τρώει quantum, θα τρώει κύκλους μηχανής, ελέγχοντας ξανά και ξανά με διαδοχικά system calls τα ίδια file descriptors. Προφανώς δεν θα θέλαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα θέλαμε να πούμε ότι θέλω να κοιμήσω το νήμα μέχρι κάποιο από αυτά τα file descriptors να είναι έτοιμο. Έτσι. Αυτό είναι πάλι μία μορφή polling. Και όπως θα δούμε, αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι δεν θα πανά άσκοπα κύκλους μηχανής, καλώντας διαδοχικά και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τη read ή τη write ή όποια θέλουμε, τέλος πάντων, και επιστρέφοντας good block, good block, good block. Έτσι, επιστρέφοντας σφάλμα, σφάλμα, σφάλμα. Μπορούμε να πούμε κοίμησε το νήμα μέχρι κάποια από αυτές να μην επιστρέφει σφάλμα. Οπότε υπάρχει ένα system call, όπως θα δούμε, μάλλον 3-4 system call υπάρχουν και διαφορετικές παραλλαγές αυτού του μοτίβου. Αλλά το ερώτημα είναι και πώς χρησιμοποιούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ακούγονται όλα αυτά ωραία, αλλά είναι low level. Έτσι, είναι σίγουρα low level. Είναι system calls, ωραία, το kernel μας δίνει αυτή την ωραία δυνατότητα. Αλλά πώς προγραμματίζουμε με αυτήν στην πράξη, σε υψηλότερο επίπεδο. Πώς θα υλοποιούσαμε ένα web server. Πώς θα υλοποιούσαμε ένα browser. Αυτό λοιπόν είναι που θα κοιτάξουμε στη συνέχεια σήμερα. Πώς να κάνουμε λοιπόν πολυπλεξία, που θυμίζω σημαίνει την ταυτόχρονη προσπέλαση πολλών stream για ανάγνωση ή εγγραφή, με διαφορετικούς τρόπους, δομημένους τρόπους, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε δεκάδες ή εκατοντάδες διαφορετικά stream και να κάνουμε I.O. από αυτά. Αυτός λοιπόν είναι
Αυτό λοιπόν είναι το αντικείμενο αυτής της διάλεξης και αυτό που λέμε I.O. program. Ωραία. Καμιά ερώτηση μέχρι εδώ για το πρόβλημα? Καταλαβαίνουμε το πρόβλημα της πολυπλεξίας, ελπίζω, έτσι. Ωραία. Για να το κάνουμε, λοιπόν, υπάρχουν βασικά δύο τεχνικές που χρησιμοποιούνται και υπάρχουν και κάποιες άλλες που είναι πιο προχωρημένες. Ίσως να πούμε δύο λόγια στο τέλος για αυτές. Αλλά δύο πολύ σημαντικές. Η πρώτη είναι μία τεχνική η οποία ονομάζεται event-driven programming. Προγραμματισμός καθοδηγούμενος από συμβάντα, από events. Ωραία. Σε αυτήν εδώ τη λύση, λοιπόν, δεν χρειάζεται να έχουμε πολλά νήματα. Με ένα νήμα, λοιπόν, μπορούμε να το κάνουμε, όπως θα δούμε, με χρήση των system calls για πόλη. Η δεύτερη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε πολλά νήματα. Αν λοιπόν έχουμε χίλια ή, όχι χίλια, χίλια πολλά, αλλά αν έχουμε, ας πούμε, 10 file descriptors και θέλουμε να τα προσπελάβουμε, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε 10 νήματα. Σε κάθε νήμα να δώσουμε ένα file descriptor για να το χειριστεί, να κάνει την είσοδο και την έξοδο από αυτό και να την κάνει σύγχρονα, έτσι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το νήμα δηλαδή θα δοκιμάσει να διαβάσει, για παράδειγμα, σύγχρονα από ένα τέτοιο stream. Το νήμα θα κοιμηθεί αν δεν υπάρχει κάτι έτοιμο. Αλλά το ότι θα κοιμηθεί το ένα νήμα δεν σημαίνει ότι άλλα νήματα τα οποία είναι έτοιμα να επεξεργαστούν δεδομένα από το αντίστοιχο file descriptor, από το δικό του file descriptor, δεν θα λειτουργήσουν. Άλλα νήματα θα λειτουργήσουν, λοιπόν. Άρα, ένας τρόπος να κάνουμε πολυπλεξία εισόδου-εξόδου είναι με πολλά νήματα στην εργασία. Έτσι. Και αυτή είναι μια λύση που χρησιμοποιείται αρκετά. Άρα, λοιπόν, έχουμε να δούμε δύο βασικές λύσεις και ίσως να πούμε δύο λόγια και για πιο προχωρημένες καταστάσεις προς το τέλος. Ερωτήσεις? Ωραία. Πάμε να δούμε, λοιπόν, το event-driven program. Η ιδέα που εφαρμόζουμε για να χρησιμοποιήσουμε event-driven programming είναι η ιδέα των λεγόμενων callbacks. Τι είναι ένα callback? Callback είναι μία ρουτίνα, μία συνάρτηση, την οποία τη δίνουμε σε ένα κομμάτι κώδικα, έτσι ώστε αυτό το κομμάτι κώδικα, όταν είναι έτοιμο, να την καλέσει. Έτσι, λοιπόν, αυτό που κάνουμε πολύ πολύ γενικά είναι να πούμε το εξής. Όποτε έχουμε δεδομένα από το file descriptor τάδε, τα διαβάζουμε και τα δίνουμε στην άρτηση φου, η οποία αφού είναι το callback μας. Okay. Αυτή είναι η βασική ιδέα. Και αυτή η πληροφορία του ότι έχουμε ένα stream μαζί με κάποιο callback το οποίο το καλούμε όταν είναι έτοιμα τα δεδομένα από αυτό το stream, αυτό το πακέτο, ας το πούμε έτσι, με κάποιο τρόπο πρέπει να το εντάξουμε τώρα σε μια λογική στην οποία θα μπορούμε πολλά τέτοια πακέτα, stream και callback, να τα εξυπηρετήσουμε με πολυπλεξία. Οπότε, η ιδέα είναι ότι έχουμε, αντί να μιλάμε για file descriptors, μιλάμε για events. Έχουμε, λοιπόν, ένα loop, τέτοιο, ένα endless loop, που το λέμε event loop. Και η δουλειά του event loop είναι να παίρνει events ένα-ένα, όπως αυτό εδώ, και κατόπιν για κάθε event, ανάλογα με τον τύπο του event, τα δεδομένα του event κλπ, να καλεί το κατάλληλο callback. Έτσι. Αυτό το loop, λοιπόν, παίρνει ένα event, καλεί το callback του. Παίρνει το επόμενο event, καλεί το callback του. Παίρνει το επόμενο event, καλεί το callback. Αυτή εδώ η λογική ονομάζεται event loop. Ωραία. Τώρα, πώς παίρνουμε events? Προφανώς έχουμε πολλά
file descriptors που πρέπει να παρακολουθήσουμε και έχουμε κάποιο system call που θα δούμε συνέχεια που περιμένει μέχρι κάποιο από αυτά να είναι έτοιμο να επιστρέψει σε εμάς. Όταν κάποιο από αυτά είναι έτοιμο, κάνουμε read, write ή ό,τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό εδώ το file descriptor και επιστρέφουμε το αντίστοιχο event. Ειδικά αν κάνουμε read, διαβάζουμε κάποια πληροφορία από το stream, τη βάζουμε σε ένα αντικείμενο που το δημιουργούμε με malloc, για παράδειγμα, ή με οποιοδήποτε τρόπο και το επιστρέφουμε. Έτσι. Για το write συνήθως απλά επιστρέφουμε κάποια πληροφορία ότι το write ολοκληρώθηκε και κάποιος κώδικας μπορεί να συνεχίσει. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να γράψουμε 1 εκατομμύριο bytes, συνήθως θα γράφουμε σε πακέτα των 1000 ή κάτι τέτοιο. Οπότε πρέπει να πάρουμε το event ότι γράφτηκαν τα πρώτα 1000 για να στείλουμε τα δεύτερα 1000. Όταν γραφτούν τα δεύτερα 1000, παίρνουμε το event για να στείλουμε τα επόμενα 1000 κλπ. Οπότε όταν φτιαχτεί το event, υπάρχει κάποιος άλλος κώδικας, ο οποίος πάει και κάνει lookup αυτό το event και το ταυτίζει με κάποια ρουτίνα, αυτήν εδώ, και μετά την καλεί αυτή τη ρουτίνα με όρισμα το ίδιο το event. Όταν επιστρέψει το callback, αυτή εδώ η ρουτίνα, όποια και αν είναι, το loop μας πάει και διαβάζει το επόμενο event. Άρα ξανακάνει I.O. από κάποιο file descriptor το οποίο να είναι έτοιμο, έτσι, με το I.O. δημιουργεί το αντίστοιχο event και μετά καλεί την process event που θα βρει το κατάλληλο callback για αυτό το event και ξανά και ξανά και ξανά. Οπότε όλη αυτή η επεξεργασία, όπως βλέπετε, γίνεται από ένα μήνα. Και αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργούν όλες οι παραθυρικές εφαρμογές. Οι παραθυρικές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα ο browser εδώ πέρα που βλέπετε το Mozilla, μιλάει για να δημιουργήσει το παραθυρικό του περιβάλλον με μια άλλη διεργασία, η οποία άλλη διεργασία, που ονομάζεται στο Unix X-Server, η οποία άλλη διεργασία, ο X-Server λοιπόν, ξέρει να ζωγραφίζει στην οθόνη γραφικών και ξέρει να διαβάζει από το πληκτρολόγιο και να διαβάζει από το ποντίκι και να στέλνει τα κατάλληλα μηνύματα που περιγράφουν πατήματα πλήκτρων ή κουνήματα του ποντικιού ή πατήματα των πλήκτρων του ποντικιού Να στέλνει λοιπόν τα κατάλληλα μηνύματα πίσω στη διεργασία την παραθυρική, πίσω στον browser μας. Αυτά τα μηνύματα, ο browser μας τα διαβάζει υπό τη μορφή events και καλεί τα κατάλληλα callbacks για να ζωγραφίσει το παραθυρικό περιβάλλον του browser. Τα μενού του, τα διάφορα κουμπιά, τα scroll bars και όλα αυτά τα πράγματα που βλέπετε. Την ίδια στιγμή τώρα ο Mozilla μιλάει και με κάποιους web servers ώστε να κατεβάζει πληροφορίες ή να τους στέλνει πληροφορίες για να υλοποιεί web εφαρμογές όπως είναι το Gmail, όπως είναι οτιδήποτε. Έτσι. Άρα λοιπόν μέσα στο Mozilla ο τρόπος που είναι υλοποιημένος στο browser είναι ότι έχει ένα event loop στο οποίο παρακολουθεί έναν αριθμό από file descriptors τα οποία αντιστοιχούν είτε στο παραθυρικό περιβάλλον είτε σε servers στο ίντερνετ. Έτσι, και υπάρχουν callbacks τα οποία επεξεργάζονται, ας το πω έτσι, τα διάφορα events που έρχονται στον κώδικα. Ερωτήσεις μέχρι εδώ? Η read και η write εδώ πέρα είναι ασύγχρονες, έτσι? Εννοείς non-blocking? Ναι, non-blocking. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά ναι, καλά είναι να είναι non-blocking. Πώς θα μπορούσαμε... Λέω ότι δεν είναι απαραίτητο, είναι ότι η... Όχι, αυτό... Τι γίνεται, θα δούμε συνέχεια. Οκ. Άλλη ερώτηση? Ωραία. Το
πρόβλημα λοιπόν που έχουμε να λύσουμε είναι πώς να κάνουμε polling, δηλαδή να ελέγχουμε την ετοιμότητα για I.O. Έτσι ώστε εφόσον είμαστε σίγουροι για κάποιο file descriptor ότι η ετοιμότητα, ότι είναι έτοιμος κάποιος file descriptor για I.O., μετά να κάνουμε το ίδιο το I.O., το read, το write. Εδώ τώρα λοιπόν, αν κάποια στιγμή το kernel, το λειτουργικό σύστημα μου πει ότι ο file descriptor 42 είναι έτοιμος για read, είναι εγγυημένο ότι η επόμενη κλίση της read δεν θα μπλοκάρει. Αλλά μόνο η επόμενη. Έτσι. Όχι μόνο δεν θα μπλοκάρει, αλλά θα μου επιστρέψει και δεδομένα ή θα μου επιστρέψει end of free. Αλλά μόνο η επόμενη. Αν κάνω την επόμενη και μετά κάνω και μεθεπόμενη, εκεί πέρα η μεθεπόμενη μπορεί να μπλοκάρει, εκτός αν έχω κάνει το file descriptor μου να είναι non-blocking. Έτσι. Άρα λοιπόν, σε αυτό που με ρώτησες, η απάντηση είναι ότι ακόμα και να είναι το file descriptor μου σε blocking mode, εφόσον μάθω εγώ το λειτουργικό σύστημα ότι είναι έτοιμο να μου δώσει δεδομένα, μπορώ να καλέσω μία φορά τη read. Δεύτερη, όχι. Γιατί το kernel δεν μου λέει πόσα δεδομένα έχει έτοιμο. Μου λέει απλά ότι υπάρχουν ή δεν υπάρχουν. Ωραία. Ποιο είναι αυτό το system call, πώς είναι υλοποιημένο αυτό. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο τέτοια system calls και υπάρχουν και σε κάθε λειτουργικό σύστημα και περισσότερα. Τα δύο system calls που είναι standard είναι το select και το poll. Ας πιάσουμε πρώτα λοιπόν το select για να δούμε τι γίνεται. Το select παίρνει 4 ορίσματα, εκ των οποίων τα 3 πρώτα, το in FDs, το out FDs και το ex FDs, τα 3 πρώτα λοιπόν είναι σύνολα από FDs. Είναι κάποιο struct, κάποιος τύπος, το FD set, που περιγράφει σύνολο από FDs, δηλαδή σύνολα ακεραίων αριθμών. Ωραία. Προετοιμάζω λοιπόν εγώ 3 τέτοια σύνολα ακεραίων αριθμών, 3 σύνολα από file descriptor για input, για output και για exceptions, και θα πούμε ίσως τι είναι αυτά. Και επίσης διαλέγω και κάποιο timeout, το οποίο μπορεί να είναι και άπειρο. Όταν λοιπόν καλέσω την select με αυτά τα 3 σύνολα και με timeout, η select θα πρέπει να μου επιστρέψει κάποιο file descriptor σε κάποιο από αυτά τα 3 σύνολα, το οποίο να είναι έτοιμο είτε για είσοδο, εφόσον μιλάμε για το πρώτο σύνολο, είτε για έξοδο, για write λοιπόν, εφόσον μιλάμε για το δεύτερο σύνολο, είτε για exceptional, θα πούμε τι είναι αυτό το τρίτο. Ωραία. Στην περίπτωση που το τρίτο, προς το παρόν, ας το θεωρήσουμε ότι είναι κενό σύνολο. Έτσι δεν μας αφορά. Τα δύο πρώτα. Άρα λοιπόν, εφόσον κάποιο από τα file descriptor του πρώτου ορίσματος είναι έτοιμο για ανάγνωση ή κάποιο από τα file descriptor του δεύτερου ορίσματος είναι έτοιμο για εγγραφή, τότε select επιστρέφει. Και μας επιστρέφει στο ίδιο το σύνολο που της δώσαμε ως όρισμα, αφού έχει βγάλει όλα τα file descriptor που δεν είναι έτοιμα, έχει αφήσει μόνο τα file descriptor που είναι έτοιμα για ανάγνωση και εδώ έχει αφήσει μόνο τα file descriptor που είναι έτοιμα για εγγραφή. Άρα, όταν η select επιστρέφει, ένα από τα δύο αυτά σύνολα είναι μη κενό. Έτσι. Αν τώρα δεν υπάρχει τη στιγμή που καλούμε τη select έτοιμο stream ή για είσοδο ανάμεσα σε αυτά ή για έξοδο ανάμεσα σε εκείνα, τότε η select μπλοκάρει, κοιμίζει λοιπόν το νήμα μας. Για πόσο? Για time out, για χρόνο μέχρι time out. Ή, αν το time out είναι άπειρο, για πάντα, μέχρι κάτι να έρθει σε κάποια από τα κανάλια. Ωραία. Καταλαβαίνουμε όλοι τη select. Υπάρχει ερώτηση.
Okay, αφού καταλαβαίνουμε όλοι τη select, για να ρωτήσω εγώ το εξής. Αν τη select την καλέσω με τρία κενά σύνολα εδώ πέρα και μετά time out ένα δευτερόλεπτο, τι θα κάνει η select? Δίνω ως όρισμα, όταν την καλώ, τρία κενά σύνολα και time out ένα δευτερόλεπτο. Τι θα κάνει η select? Θα μπλοκάρω. Τι θα κάνει? Θα μπλοκάρω. Θα μπλοκάρει για πόσο? Για πάντα. Όχι. Θα μπλοκάρει για ένα δευτερόλεπτο. Ο λόγος που θα μπλοκάρει για ένα δευτερόλεπτο είναι επειδή η select επιστρέφει είτε μόλις κάποιο file descriptor είναι έτοιμο για I.O. ανάμεσα σε αυτά εδώ, είτε εφόσον περάσει το timeout. Okay. Και φυσικά επιστρέφει ένα exit status που μας λέει τι από τα δύο έγινε, αλλά δεν έχει σημασία γιατί έτσι αλλιώς μπορούμε να κοιτάξουμε τι μας επιστρέφει και να δούμε. Ωραία. Άρα λοιπόν η select επιστρέφει είτε όταν έχουμε κάτι έτοιμο για είσοδο-έξοδο, είτε όταν περάσει το timeout. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να την καλέσω και με timeout όχι άπειρο, αλλά μηδέν. Δηλαδή να της πω ουσιαστικά μην περιμένεις καθόλου. Και σε αυτή την περίπτωση η select θα μας πει αν κάποιο file descriptor εδώ μέσα ή κάποιο file descriptor εδώ μέσα είναι έτοιμο για ανάγνωση. Και μετά η timeout 0 δεν θα μπλοκάρει και καθόλου η select, έτσι. Οπότε η select είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μάθουμε από το kernel για ποια file descriptor μπορούμε να κάνουμε read και για ποια μπορούμε να κάνουμε write, είτε χωρίς να μπλοκάρουμε καθόλου με timeout 0, είτε μπλοκάροντας αλλά για περιορισμένο χρόνο με κάποιο timeout, είτε μπλοκάροντας για πάντα ή μέχρι τέλος πάντων να τερματίσει η διεργασία, ή μέχρι να έρθει κάποιο δεδομένο που να μας επιτρέψει να κάνουμε read ή write σε αυτά που ζητήσαμε. Ωραία. Τώρα, να σας πω τι είναι και το τρίτο όρισμα, γιατί είναι και αυτό σχετικό. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα, ξέρετε, καμιά φορά με τη δικτυακή επικοινωνία, γιατί κυρίως τη δικτυακή επικοινωνία έχει η εφαρμογή αυτό που θα σας πω. Το πρόβλημα φυσικά με τη δικτυακή επικοινωνία είναι ότι καμιά φορά το σύστημα μπουκώνει. Δηλαδή το δίκτυο ζορίζεται να περάσει δεδομένα. Έτσι. Όταν λοιπόν εγώ έχω κάποιο socket για να μιλήσω με κάποια άλλη διεργασία μέσα από το δίκτυο, υπάρχει περίπτωση να θέλω να στείλω δεδομένα εκεί πέρα και αυτά τα δεδομένα να καθυστερούν να περάσουν διότι χάνονται κάποια στιγμή πολλά πακέτα για οποιοδήποτε λόγο. Έτσι. Ωστόσο, τα δεδομένα που έχω στείλει υπάρχουν μέσα σε buffers του λειτουργικού συστήματος. Για παράδειγμα, στο Linux ή στο Unix γενικά, οι buffers όταν στέλνουν δεδομένα είναι γύρω στα 64 kilobyte. Οπότε μια διεργασία μπορεί να δώσει στο kernel 64 kilobyte και το kernel μετά θα αρχίσει να τα κάνει όλα αυτά πακέτα και να τα στέλνει προς τον παραλήπτη. Ωραία. Οπότε έχουμε ένα buffer 64 kilobyte. Τι γίνεται όμως στην εξής περίπτωση, στο εξής σενάριο. Στέλνω εγώ 30 kilobyte και το δίκτυο για κάποιο λόγο έχει μπουκώσει και τα στέλνει πολύ αργά. Έτσι. Τα στέλνει, ας πούμε, με ρυθμό που για να σταλούν τα 30 kilobyte πρέπει να περάσουν 3 δευτερόλεπτα. Έτσι. Με χαμηλό, λοιπόν, bitrate. Θα του στείλω, ξέρω εγώ, 10 kilobyte ένα δευτερόλεπτο. Πολύ χαμηλό bitrate. Στην περίπτωση, λοιπόν, αυτή, που έχω αυτό το χαμηλό bitrate, αν για κάποιο λόγο θελήσω να στείλω κάτι επίγον στην άλλη διεργασία με την οποία επικοινωνώ, αυτό
ουσιαστικά θα πρέπει να το βάλω να περιμένει να σταλούν πρώτα και τα 30 kilobyte που έχω ήδη βάλει στο buffer και μετά να σταλεί η επίγουσα πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι πολύ μικρή, 50 byte. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε για διάφορες εφαρμογές είναι κάπως προβληματικό. Οπότε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε σίγουρα να έχουμε ένα δεύτερο socket ανοιχτό με, με την ίδια διεργασία και να στείλουμε στο δεύτερο socket την επίγουσα πληροφορία, οπότε εκεί πέρα να μην υπάρχει τόσο πολύ αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο υπάρχει και η λύση, ειδικά για την δικτυακή επικοινωνία, να στείλουμε και κάποια πληροφορία από το ίδιο το socket που χρησιμοποιούμε για να στείλουμε το stream μας, να στείλουμε και κάποια πληροφορία με προτεραιότητα, θα την έλεγα. Κάποια πληροφορία που θα τη δώσουμε και θα πούμε στο socket μας αυτήν στείλτηνα όσο πιο γρήγορα μπορείς, παρακάμπτοντας την κανονική πληροφορία που μεταφέρεις. Αυτά τα δεδομένα ονομάζονται δεδομένα out of band, εκτός μπάντας, εκτός καναλιού. Ωραία. Και φυσικά αυτά τα δεδομένα, τα out of band είναι καλό να τα χρησιμοποιούμε για πολύ απλά και μικρά control μηνύματα. Έτσι. Αυτά λοιπόν τα out of band μηνύματα που μπορούμε να στείλουμε με το API των socket, δεν θα σας πω πώς ακριβώς και τέτοιο, μπορείτε να τα διαβάσετε. Το θέμα είναι να ξέρετε την ιδέα και ότι υπάρχει. Αυτού του είδους την πληροφορία μπορούμε να θέλουμε να τη λάβουμε κατά προτεραιότητα από ένα socket όταν είμαστε παραλήπτες ενός out of band μηνύματος και σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για exceptional IO και πρέπει το αντίστοιχο socket να το δώσουμε ως όρισμα στο τρίτο όρισμα της SLA για να μας πει ότι ναι, ξέρεις από το TAD file descriptor έχεις όντως exceptional πληροφορία να διαβάσεις. Έτσι, άρα λοιπόν το τρίτο όρισμα της SLF είναι ακριβώς για να υποστηρίξει την πολυπλεξία σε τέτοιου τύπου out of band data τα οποία μπορεί να μεταφέρονται μέσω δικτύου. Ερωτήσεις? Καταλάβαμε τα out of band δεδομένα. Ωραία. Αυτά λοιπόν για τη select. Τώρα, να σας πω τι γίνεται και γιατί έχουμε δεύτερο system call για να κάνει την ίδια δουλειά. Γιατί το call με το select κάνει την ίδια δουλειά, απλά με διαφορετικό τρόπο. Το select λοιπόν έχει το εξής πρόβλημα, ότι όταν εμείς του δώσουμε εδώ πέρα ένα σύνολο από file descriptor που είναι αποθηκευμένο σε κάποια μορφή array ή λίστα ή κάτι, έτσι και ένα δεύτερο εδώ πέρα, το select πάει και τα πανογράφει αυτά. Οπότε για να ξανακαλέσουμε select θα πρέπει να πάμε και να τα ξαναρχικοποιήσουμε. Και θα μου πείτε, τόσο δραματικό είναι αυτό? Αν η αρχικοποίηση ενός τέτοιου struct απαιτεί μόνο, ξέρω εγώ, να βάλουμε μέσα 5 file descriptor, τότε καθόλου. Αλλά σε μεγάλης κλίμακας web servers, σε μεγάλης κλίμακας εφαρμογές, μπορεί να έχουμε εκατοντάδες ή στην πραγματικότητα χιλιάδες socket, έτσι, χιλιάδες λοιπόν file descriptor, τα οποία να θέλουμε να παρακολουθήσουμε, να κάνουμε πολυπλεξία πάνω σε χιλιάδες socket. Στην πραγματικότητα, αυτό το πρόβλημα, το πώς να χειριστούμε ταυτόχρονα 10.000 socket, έχει όνομα. Ονομάζεται C10K problem, έτσι. Concurrency με 10.000 socket. Και το αντιμετωπίζουμε σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, να υλοποιήσουμε πολύ μεγάλης κλίμακας εφαρμογές στο δίκτυο. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι της Zoom, οι οποίοι έχουν servers στους οποίους πρέπει να υποστηρίζουν εκατοντάδες ή χιλιάδες χρήστες σε meetings όπως το δικό μας. Εμείς σήμερα δεν έχουμε χιλιάδες, έχουμε
καμιά εκατοστή ίσως, αν είναι αρκετή η προσέλευση σήμερα. Έτσι, αλλά σίγουρα, ας πούμε, αυτοί που φτιάξαν το A-Class και άλλοι πρέπει να μπορούν να παρακολουθούν εκατοντάδες ή χιλιάδες token. Οπότε, κάθε φορά που κάνουμε select, θα πρέπει να αρχικοποιήσουμε εδώ πέρα με 1000 socket, να καλέσουμε select και κάποιο από αυτά είναι έτοιμο. Το παίρνουμε, διαβάζουμε, φτιάχνουμε ένα event και μετά ξαναρχικοποιούμε με 1000 και καλούμε select. Αυτή η αρχικοποίηση με 1000 με 10.000 socket κάθε φορά παίρνει αρκετό χρόνο CPU. Έτσι. Οτιδήποτε κάνουμε 1000 ή 10.000 φορές παίρνει μία μελιταίο χρόνο CPU, αρκετό. Και γι' αυτό είναι πολύ προβληματικό. Οπότε πώς το αποφεύγουμε αυτό? Ο τρόπος που το αποφεύγουμε είναι με το system call που ονομάζεται poll, το οποίο είναι μια βελτιωμένη κατάσταση. Το poll παίρνει ένα array, ως όρισμα, παίρνει ένα array από αντικείμενα τύπου poll FD. Παίρνει το μήκος αυτού του array και παίρνει και ένα timeout. Τώρα, τα αντικείμενα τύπου poll FD περιέχουν μέσα, θα σας δείξω και τον ορισμό του, περιέχουν τρία πεδία. Το πρώτο πεδίο είναι το file descriptor. Το δεύτερο πεδίο περιγράφει ποια event ενδιαφερόμαστε να μάθουμε για αυτό το file descriptor, δηλαδή συγκεκριμένα περιγράφει το αν ενδιαφερόμαστε για ανάγνωση σε αυτό το file descriptor ή για εγγραφή ή και για τα δύο ή και για out of band, έτσι. Οπότε αυτό το πεδίο του δίνουμε εμείς τιμή όταν καλούμε την poll. Και το τρίτο πεδίο μας επιστρέφει τα event από αυτά που ζητήσαμε, τα οποία συνέβησαν για το file descriptor όταν η poll επιστρέφει. Οπότε, με άλλα λόγια, η poll, το μόνο που κάνει στο kernel μέσα είναι να πάει και να γράφει το πεδίο R-Event σε κάποιο από τα αντικείμενα του array που δώσαμε, ενώ αυτό και εκείνο δεν τα πειράζει καθόλου. Το οποίο σημαίνει ότι αν μας επιστρέψει ένα event, εμείς θα πάμε, θα κοιτάξουμε το R-Event να δούμε τι έγινε, θα το επεξεργαστούμε, μετά θα το ξαναμηδενίσουμε και θα ξανακαλέσουμε την poll με μηδενικό κόστος, ακόμη και αν το array μας έχει 10.000 στοιχεία μήκους. Okay. Τώρα, τα event φυσικά μπορούμε να τα δούμε ποια είναι. Είναι... Poll in, poll pre, poll out, poll hang up και error, έτσι. Και κάπου έχει και το out of bound data. Priority data. Έτσι. Υπάρχουν και κάποια άλλα πιο ειδικά, αλλά δεν έχουν σημασία. Άρα λοιπόν η poll έχει αυτό το πλεονέκτημα σε σχέση με τη select. Τώρα, ακόμα και αυτή η πολύ μεγάλη βελτίωση, όπου πλέον μπορούμε να κάνουμε poll και 10.000 file descriptor με χαμηλή σχετικά, με χαμηλό σχετικά overhead από πλευράς του να προετοιμάσουμε κάθε φορά τα input εδώ πέρα, ακόμα και αυτή η λύση είναι προβληματική για τον εξής λόγο. Ότι οι αποδιαδοχικές κλήσεις της poll, δηλαδή όταν καλούμε την poll μέσα στο event loop μας, το kernel δεν είναι σίγουρο ότι το array που θα δώσουμε εμείς ως είσοδο είναι το ίδιο μεταξύ δύο διαδοχικών κλήσεων. Το οποίο σημαίνει ότι ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται να το αρχικοποιήσουμε εμείς στο user space, αλλά όταν καλέσουμε το system call poll, το kernel πρέπει να περάσει όλο το array για να δει ποια είναι τα file descriptor που μας ενδιαφέρουν. Οπότε η πολυπλοκότητα του poll είναι και αυτή γραμμική. Ανάλογα με το πόσο είναι το μήκος αυτού του array, το κόστος για το kernel είναι ανάλογο του μήκους του array, που αν είναι 10.000
και το κέρδο θα χρειαστεί πολύ χρόνο να το περάσει όλο. Είναι σίγουρα καλύτερο από αυτό εδώ πέρα και αυτό αποδεικνύεται από μετρήσεις, αλλά δεν είναι ασυμπτωτικά καλύτερο. Είναι γραμμικό και εδώ, οπότε αν του βάλουμε 10.000 κάλτες κρύπτο να παρακολουθεί, πάλι το κόστος θα είναι ανάλογο του 10.000, παρόλο που στην πράξη θα είναι 3 φορές πιο γρήγορο από το select, αλλά μέχρι εκεί. Οπότε το θέμα είναι πώς να παρακολουθούμε 10.000 socket χωρίς να πληρώνουμε γραμμικό κόστος κάθε φορά. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει στάνταρ. Το POSIX δεν ορίζει κάποιο στάνταρ τρόπο για αυτό. Αλλά κάθε λειτουργικό σύστημα έχει non-standard system calls για να το κάνει. Στο Linux, ας πούμε, υπάρχει ένα system call που ονομάζεται EPOL, όπου η ιδέα είναι ότι όταν καλούμε το EPOL, δημιουργούμε ένα καινούριο file descriptor, από τον οποίο file descriptor διαβάζουμε events. Μπορούμε λοιπόν να καλέσουμε το EPOL μία φορά, να του δώσουμε τα 10.000 πώς θα λέμε, 10.000 file descriptor που θέλουμε να παρακολουθήσουμε. Και κατόπιν να διαβάζουμε από το file descriptor που επιστρέφει το EPOL τα event μας. Και να, το event μας να είναι, ξέρω εγώ, το file descriptor 253 είναι έτοιμο για ανάγνωση, είναι ένα event. Μετά να ξαναδιαβάσουμε από το EPOL κτλ. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, έχουμε πει στο kernel μία φορά ότι κοίταξε, αυτά τα 10.000 είναι που με ενδιαφέρουν. Και κατόπιν, κάθε φορά που καλούμε το EPOL, η πολυπλοκότητα πλέον δεν είναι γραμμική. Και γι' αυτό το EPOL μπορεί να κάνει, να λύσει το sit&k πρόβλημα. Σε άλλα λειτουργικά συστήματα, για παράδειγμα στο FreeBSD και το macOS που είναι μια υλοποίησή του, υπάρχει κάτι που ονομάζεται KQ, μια παρόμοια λογική με το EPOL, κάποια ουρά από events τα οποία λέμε μία φορά στο kernel ότι θέλουμε εκεί πέρα να πηγαίνουν event όταν κάποιο file descriptor είναι έτοιμο και από αυτή την ουρά μετά διαβάζουμε τα event. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορα system calls με διάφορες, στο πω έτσι, ηλικίες. Το select είναι το πιο παλιό, το poll είναι αρκετά αργότερα, νομίζω δεκαετία 90, και μετά έχουμε και non-standard τεχνικές σε όλα τα λειτουργικά συστήματα για να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορο το polling μας, για να μαθαίνουμε ποια file descriptors είναι έτοιμα και να μπορούμε να υλοποιούμε τα event loop μας. Να κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως. Μπορείτε να ξαναεξηγήσετε λίγο γρήγορα τη διαφορά του poll με το e-poll και πώς μας σώζει αυτό το χρόνο? Α, ναι. Στο poll, το poll λειτουργεί σαν το select με την έννοια ότι δίνουμε ένα array από file descriptor και λέμε στο kernel μπλόκαρε το system call poll μέχρι κάποιο από αυτά τα file descriptor είναι έτοιμο ή περάσει το timeout. Με το που επιστρέψει η poll, το kernel ξεχνάει το array που του δώσαμε. Έτσι, όσο το system call εκτελείται, το kernel κοιτάει το array και παρακολουθεί να δει πότε θα είναι έτοιμη να επιστρέψει το system call, αλλά με το που επιστρέψει για κάποιο από τα file descriptor το poll, πλέον το kernel ξεχνάει όλο το array. Αν αυτό το array όμως έχει μήκος 10.000, το κόστος της κλήσης του poll είναι μεγάλο. Πρέπει να περάσουμε και τα 10.000 αυτά file descriptor. Ωραία. Το EPOL, όταν το καλούμε, δίνει το array αυτό στο kernel μία φορά και κατόπιν μπορούμε να πούμε στο kernel από αυτό το array που σου έδωσα με τη μία κλίση του EPOL, δώσ' μου ένα event. Οπότε δεν στέλνουμε κάθε φορά 10.000 file descriptor στο kernel με κάθε system call. Καταλαβαίνεις πόσο πώς δουλεύει. Ναι. Ευχαριστώ. Ωραία. Άλλη ερώτηση.
Συγγνώμη. Ναι. Μπορείτε να το ξαναπείτε άλλη μια φορά, αν είναι εύκολο. Ναι. Και στην πραγματικότητα, για να δούμε και το... το system call. Νομίζω, Paul Open λέγεται. People create. Ωραία. Με το people create, λοιπόν, δημιουργούμε ένα file descriptor στην πραγματικότητα, έτσι. Λοιπόν, και με το people CTL δίνουμε ένα, τώρα, δεν ξέρω το βλέπετε, γιατί έχει πέσει πάνω στη φάτσα μου. Δίνουμε ένα array από people, μάλλον σε αυτή την περίπτωση δίνουμε, δηλώνουμε στο e-poll αντικείμενο ότι θέλουμε να παρακολουθούμε αυτό το file descriptor και να καταγράφουμε τα event σε αυτό εδώ το struct. Έτσι. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, με το e-poll, λέμε στο kernel ότι θέλω μονίμως να ενδιαφέρομαι για αυτό εδώ το file descriptor. Και μπορούμε να καλέσουμε την e-poll CTL ξανά και ξανά, ώστε να ορίσουμε για το συγκεκριμένο e-poll file descriptor ότι ενδιαφερόμαστε π.χ. για 10.000 διαφορετικά κανονικά file descriptors, έτσι. Αυτό το κάνουμε μία φορά. Κατόπιν υπάρχει η e-poll wait, η οποία είναι άλλο system call. Λοιπόν, okay. Η e-poll wait, λοιπόν, περιμένει για κάποια event από αυτό το e-poll αντικείμενο, αλλά εδώ πέρα του δίνουμε και του λέμε δώσ' μου απλά ένα event ή δύο event ή τρία event. Είναι σαν να κάνουμε read, λοιπόν, από αυτό το e-poll αντικείμενο. Έτσι, εδώ πέρα μέσα έχουμε κάνει configure, ας πούμε, 10.000 πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και μετά λέμε, απλά δώσ' μου τα επόμενα τρία event. Δώσ' μου τρία event από αυτά τα 10.000 socket αν υπάρχουν τρία ready. Οπότε η wait είναι αυτή που καλούμε ξανά και ξανά και ξανά μέσα στο control, μέσα στο event loop μας. Και η wait κάθε φορά μπορούμε να την καλέσουμε εδώ πέρα για παράδειγμα και να πούμε δώσ' μου ένα event. Έτσι, θέλω μόνο το επόμενο event να πάρω. Οπότε, η wait δεν έχει το πρόβλημα το ότι πρέπει κάθε φορά να περνάμε ένα array μήκους 10.000 πραγμάτων στο kernel. Έτσι. Δίνουμε στο kernel την πληροφορία του τι μας ενδιαφέρει μία φορά και κατόπιν το kernel θυμάται ότι αυτή η διεργασία ενδιαφέρεται για αυτά τα 10.000 file descriptor. Το kernel ασύγχρονο, όταν έρχονται δεδομένα σε κάποιο από αυτά που είναι σε κατάσταση που το παρακολουθούμε με e-polling, ενημερώνει ότι υπάρχει καινούριο event, όχι ενημερώνει, θυμάται, καταγράφει ότι υπάρχει καινούριο event, και όταν εμείς καλέσουμε την e-poll wait, παίρνουμε τέτοια events από το kernel. Το οποίο σημαίνει ότι η κάθε κλίση της wait, που είναι αυτή που καλείται μέσα στο event loop μας, δεν έχει πλέον κόστος γραμμικός προς το 10.000, ανάλογο του 10.000, έχει ένα κόστος πολύ μικρό. Δεν ξέρω, γίνεται κατανοητό? Όχι. Πείτε ρε, παιδιά. Καλύτερα από πριν. Καλύτερα από πριν. Πάντως το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, ότι
δεν θέλουμε κάθε φορά που κάνουμε ένα κύκλο το event loop μας, κάθε φορά δηλαδή που επεξεργαζόμαστε ένα event και πάμε να πάρουμε το επόμενο, δεν θέλουμε κάθε φορά να στέλνουμε στο kernel αυτό το μεγάλο array των χιλίων ή των 10.000 file descriptors. Γιατί αυτό είναι πολύ αργό να το κάνουμε κάθε φορά. Και επειδή οι διαδοχικές κλίσεις θα έχουν σχεδόν τα ίδια file descriptor μέσα τους, έτσι, δηλαδή δεν θα αλλάξει μεγάλο ποσοστό των file descriptors, θα σταματήσουμε να ενδιαφερόμαστε για μεγάλο ποσοστό, είναι πραγματικά πολύ δαπανηρό. Οπότε τα δίνουμε μία φορά. Το kernel ξέρει παγίως, ας το πω έτσι, ότι ενδιαφερόμαστε για αυτά. Φυσικά μπορούμε να υπάρχουν system call με τα οποία μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις, σταματάω να ενδιαφέρομαι για εκείνο. Ή ξεκινάω να ενδιαφέρομαι για κάποιο άλλο κλπ. Αλλά το κάθε τέτοιο system call πάλι κάνει μια μικρή μεταβολή, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το kernel μπορεί να έχει το data structure του μέσα κτλ. Και να ξέρει ότι για όλα αυτά τα file descriptors, εφόσον έρθει κάτι, αυτό το file descriptor υπάρχει κάποιο ή πολλά αντικείμενο που το παρακολουθεί. Ας στείλω ένα event εκεί πέρα. Έτσι, και με αυτόν τον τρόπο το kernel πλέον δεν ξοδεύει χρόνο ανάλογο του 10.000 για να καλέσουμε ένα system call. Ωραία. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να κάνουμε ένα διάλειμμα και μετά να μιλήσουμε, αφού είπαμε πώς παίρνουμε events, να μιλήσουμε και πώς καλούμε τα callbacks. Γιατί και εκεί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον. Οπότε, ας κάνουμε ένα διάλειμμα, ένα δεκάλεπτο. Ωραία. Είδαμε λοιπόν τι μας δίνει το λειτουργικό σύστημα για να υλοποιήσουμε τη διαδικασία του να παίρνουμε τα events από μεγάλο αριθμό I.O. καναλιών με πολυπλεξία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα callbacks. Η ιδέα, λοιπόν, με τα callbacks είναι με κάποιον τρόπο να μπορούμε να βρούμε το κατάλληλο callback για το κάθε event και να υλοποιούμε τον κώδικα μιας εφαρμογής με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ανάλογα με το event που έρχεται να εκτελείται και ο σωστός κώδικας. Αυτό, όταν κάτσει κανείς να το δει στην πράξη, μπορεί σίγουρα να το κάνει με προγραμματισμό, στο πω έτσι, απλοϊκό, δηλαδή να κάτσει να γράψει ρουτίνες που να, ας το πω περιγραφικά, να χειρίζονται τα events αυτά, αλλά ο κώδικας που καταλήγουμε να γράφουμε είναι αρκετά μπλεγμένος, αρκετά περίπλοκος. Δηλαδή, σκεφτείτε για παράδειγμα την περίπτωση που θέλουμε να επεξεργαστούμε κάποιο request, κάποιο αίτημα από κάποιον browser και είμαστε ο server και το αίτημα του browser είναι να του στείλουμε, ξέρω εγώ, ένα μεγάλο αρχείο. Έτσι, κάποιος browser λοιπόν θέλει να κάνει download κάποια σελίδα που είναι αρκετά μεγάλη και είμαστε ο server. Πρέπει λοιπόν στο callback που θα προσδιορίσουμε για το αντίστοιχο event, όχι απλά να ξέρουμε ότι είναι έτοιμο κάποιο κανάλι για γράψιμο, αλλά να ξέρουμε και ποια είναι η πληροφορία η επόμενη που πρέπει να δώσουμε στο κανάλι. Αν ήμασταν από πλευράς, ας πούμε, κώδικα, σκεφτείτε τη σύγχρονη περίπτωση. Ανοίγω κάποιο αρχείο στο δίσκο, Έχω το file descriptor ενός socket, ανοίγω ένα αρχείο στο δίσκο και μετά μπαίνω σε ένα loop και λέω διάβασα 1000 byte από το αρχείο του δίσκου, γράψα στο socket. Διάβασα 1000 byte από το αρχείο του δίσκου, γράψα στο socket. Έτσι είναι ένα απλό loop, ένα for loop. Το οποίο
όταν το γράφουμε σαν κώδικα, φαίνεται η λογική του είναι καλή, είναι ωραία κτλ. Σκεφτείτε τώρα αυτό να το υλοποιούσατε με callbacks. Πόσο πιο περίπλοκο θα έπρεπε να είναι. Οπότε, η ιδέα είναι μήπως μπορούμε να κάνουμε τη συγγραφή του κώδικά μας απλούστερη. Επίσης, υπάρχει το ερώτημα του performance. Ειδικά για την περίπτωση servers, αν με ρωτούσατε πριν από 10 χρόνια, θα σας έλεγα ότι έναν web server, ας πούμε, ο οποίος θέλει να στείλει αρχεία στους browsers που τους ζητάνε διάφορα αρχεία, διάφορα HTML αρχεία ή οτιδήποτε, θα πρέπει να υλοποιηθεί, παιδιά, με threads. Ξεχάστε το multiplexing κτλ. Αλλά πριν από, αν θυμάμαι καλά, 12 χρόνια ή 10 χρόνια, γύρω στο 2010-2011, ένας αρκετά θαραλέος νεαρός προγραμματιστής είπε ότι εγώ θέλω να υλοποιώ web servers σε JavaScript. Μέχρι τότε JavaScript θεωρούνταν ότι ήταν μια γλώσσα μόνο για τους browsers και μόνο για να φτιάχνουμε εφαρμογές που να είναι interactive, έτσι. Αυτός λοιπόν ο τύπος είπε ότι εγώ θέλω να γράφω και τους web server σε JavaScript, έτσι, τις server εφαρμογές σε JavaScript. Αλλά είχε το πρόβλημα ότι στη JavaScript δεν υπάρχουν threads. Η JavaScript, τουλάχιστον η καλύτερη υλοποίηση για JavaScript που έχουμε, που είναι το V8, η υλοποίηση της Google, αυτή που υπάρχει μέσα στους browsers της Google, τον Chrome και τον Chromium και αυτούς. Αυτή η υλοποίηση, λοιπόν, της JavaScript δεν έχει threads. Οπότε, αυτός ο τύπος είπε, δεν πειράζει, θα κάνω εγώ υλοποίηση του server με event loop, με callbacks. Αυτή η υλοποίηση είναι γνωστή ως Node.js. Και σήμερα είναι εξαιρετικά δημοφιλής για να φτιάχνουμε web εφαρμογές. Τόσο δημοφιλής, ώστε μετά από 2-3 χρόνια άρχισαν να υποστηρίζουν ασύγχρονο. Sorry, παιδιά, κάτι έγινε εδώ τώρα και χάσαμε το slide. Ωραία. Άρχισαν λοιπόν όλες οι γλώσσες προγραμματισμού να υποστηρίζουν τη δυνατότητα του να γράφουμε τέτοιο κώδικα. Πιο πρόσφατη είναι η C++, το στάνταρ το τελευταίο, το 2020. Έβαλε τέτοια υποστήριξη και θα πούμε τι τύπου είναι. Άλλες, η Python, η Rust, η Java, η Scala, έτσι, όλες έχουν πλέον τη δυνατότητα, να προσφέρουν τη δυνατότητα να γράφουμε servers, όχι με τον κλασικό τρόπο που ήταν με πολλά threads, αλλά με event-driven program. Εδώ πέρα, λοιπόν, υπάρχουν δύο μεθοδολογίες για το πώς να το κάνουμε. Ο πρώτος τρόπος είναι αυτός που θα λέγαμε ο low-level τρόπος. Ο low-level τρόπος λέγεται continuation passing style, CPS. Και ο πιο έτσι εξελιγμένος και όμορφος τρόπος είναι οι coroutines, τα coroutines. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για τον κάθε τρόπο. Καταρχήν, τι είναι το continuation passing style. Αν δείτε εδώ σε αυτή τη διαφάνεια τον κώδικα που σας δείχνω, αυτός είναι JavaScript κώδικας, ο οποίος κώδικας περιγράφει το τι θα πρέπει να συμβεί όταν έρθει ένα event, το οποίο event είναι ένα submit event. Αν δουλεύετε λοιπόν μέσα στον web browser και πατηθεί κάποιο button που φαίνεται στο χρήστη, αυτό το button δημιουργεί ένα submit event και ας υποθέσουμε ότι έχουμε ορίσει ότι πρέπει να εκτελεστεί αυτό εδώ το callback για το submit event.
Και ας πούμε ότι το submit event είναι να στείλουμε κάποια πληροφορία στο server. Φανταστείτε λοιπόν ότι έχουμε το Gmail και κάποιο από τα buttons του Gmail, για παράδειγμα το button που λέει στείλε το email αυτό στο παραλήπτη, έχετε γράψει λοιπόν email και λέτε τώρα στείλ το. Πατάμε λοιπόν το κουμπί αυτό για την αποστολή. Και... και θα εκτελεστεί η ρουτίνα αυτή εδώ, η form submit. Έτσι. Τι κάνει αυτή εδώ η ρουτίνα? Αυτή εδώ η ρουτίνα θα... Προχωρήσετε νομίζω. Εδώ. Ωραία. Αυτή εδώ η ρουτίνα θα καλέσει την κλίση αυτήν εδώ, τη request. Και θα... Η request είναι μια ρουτίνα η οποία της δίνουμε ένα URL του server, της δίνουμε και κάποια πληροφορία, τη name αυτήν εδώ, και η ρουτίνα θα στείλει στον server ένα μήνυμα σε αυτό εδώ το URL. Το δεύτερο όρισμα, αυτό είναι το πρώτο όρισμα της request. Αυτό εδώ το αντικείμενο όλο είναι το πρώτο όρισμα της request. Το δεύτερο όρισμα της request είναι αυτό εδώ. Το δεύτερο όρισμα της request λοιπόν είναι μια συνάρτηση η οποία θα κληθεί όταν ο server απαντήσει στο μήνυμά μας. Έτσι. Άρα λοιπόν η κλίση της request είναι μια κλίση η οποία δεν θα μπλοκάρει. Θα βάλει αυτό εδώ το μήνυμα να σταλεί σε κάποιον server και θα ορίσει το callback το οποίο θα εκτελεστεί όταν έρθει η απάντηση. Ωραία. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να το κάνουμε σε κάθε επικοινωνία. Να λέμε ότι κάνε μια επικοινωνία με τον server ή με οποιονδήποτε άλλο και όταν έρθει η απάντηση κάλεσε την τάδε ρουτίνα. Η οποία τάδε ρουτίνα τώρα μπορεί και αυτή με τη σειρά της να στέλνει κάποιο άλλο μήνυμα και να ορίζει callback για την απάντηση κλπ. Κλπ. Αυτού του τύπου ο προγραμματισμός είναι που χρησιμοποιείται από το Node.js. Και έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, έχει γραφτεί πολλής κώδικας με αυτή τη λογική, αλλά όταν η λογική της εφαρμογής γίνεται αρκετά πιο πολύπλοκη, καταλήγουμε σε μια κατάσταση που οι προγραμματιστές έχουν φτάσει να την ονομάζουν χαϊδευτικά callback hell, κόλαση από callbacks. Επειδή βλέπετε, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή, έχουμε μία ανταλλαγή μηνυμάτων με το server, η οποία για να υλοποιηθεί σωστά, αν είναι λίγο πιο πολύπλοκη, θα πρέπει να μεταφέρουμε στα callback μας μεγάλη ποσότητα πληροφορίες και να μην είμαστε σίγουροι ανά πάσα στιγμή του τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά, αυτή η μέθοδος, το continuation passing, χρησιμοποιείται ευρέως. Η καλύτερη μέθοδος, η πιο σύγχρονη μέθοδος, χρειάζεται λίγη υποστήριξη από τη γλώσσα προγραμματισμού, το compiler ή το runtime, αν πρόκειται για script language. Και είναι τα coroutines. Τα coroutines είναι μια πολύ παλιά ιδέα. Την πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το 1963 και πιθανόν και παλιότερα. Η ιδέα ενός coroutine είναι η εξής. Όταν καλούμε μια συνάρτηση σε μια γλώσσα προγραμματισμού όπως η C ή η Java ή η Python ή οποιαδήποτε, θυμηθείτε ότι δημιουργείται ένα stack frame. Σε αυτό το stack frame αποθηκεύονται οι τοπικές μεταβλητές της συνάρτησης και κατόπιν η συνάρτηση εκτελείται. Μπορεί να καλέσει με τη σειρά της άλλες συναρτήσεις, οπότε δημιουργείται
stack frame για κάθε μια από τις κλίσεις και αυτές με τη σειρά τους άλλες και άλλο stack frame κλπ. Έχουμε λοιπόν τη στίβα, το stack του thread μας, στο οποίο μπαίνουν τα stack frames, έτσι, με λογική last in, first out. Αλλά η ιδέα είναι ότι από τη στιγμή που η κλίση μιας συνάρτησης επιστρέφει, το stack frame της σβήνεται. Έτσι. Ο χώρος απελευθερώνεται, φεύγει από το stack και πλέον το μόνο που έχει απομείνει από την κλίση αυτής της συνάρτησης είναι το αποτέλεσμα που μας επέτρεψε. Αυτό είναι που κάνουμε στις κανονικές κλίσεις συναρτήσεων. Έτσι. Στα coroutines αυτό που γίνεται είναι διαφορετικό. Ένα coroutine, όταν το καλούμε, δημιουργείται πάλι ένα stack frame, στο οποίο αποθηκεύονται οι τοπικές μεταβλητές της κλίσης, αλλά το coroutine μπορεί να επιστρέψει χωρίς να καταργηθεί το stack frame του. Γιατί το κρατάμε το stack frame? Επειδή μπορούμε να ξαναενεργοποιήσουμε το coroutine, το οποίο coroutine θα συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε την τελευταία φορά που επέστρεψε και θα συνεχίσει χρησιμοποιώντας και τις τοπικές μεταβλητές και την τιμή που είχαν οι τοπικές μεταβλητές τη στιγμή που επέστρεψε. Και μπορεί πάλι να επιστρέψει χωρίς να σβήσει το stack frame του και πάλι να το ξανακαλέσουμε και πάλι να επιστρέψει κλπ. Όταν λέμε να επιστρέψει τώρα, το ερώτημα είναι πού επιστρέφει. Και εδώ υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Μπορούμε να πούμε ότι ένα coroutine πάντα επιστρέφει σε αυτόν που το ενεργοποίησε, ή μπορούμε να πούμε ότι ένα coroutine μπορεί να διαλέξει κάποιο άλλο coroutine να ενεργοποιήσει, έτσι, όταν θέλει να σταματήσει να εκτελείται αυτό, μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο άλλο coroutine. Αυτό μπορεί να σας θυμίζει την ιδέα του non-preemptive multitasking και καλά κάνει, γιατί στην πραγματικότητα ένας τρόπος να σκεφτόμαστε τα coroutines είναι ως non-preemptively scheduled threads, αλλά δεν είναι ακριβώς threads. Okay. Τώρα, θα μου πείτε και τα coroutines ακούγονται μπερδεμένα. Μήπως το CPS, το continuation passing, είναι καλύτερο? Στην πραγματικότητα τα coroutines δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Δηλαδή, δείτε τον ίδιο κώδικα εδώ. Εδώ χρησιμοποιώ, αυτή είναι πάλι JavaScript, αλλά σύγχρονη JavaScript. Εδώ λοιπόν μπορούμε να ορίσουμε ότι αυτή εδώ η συνάρτηση πλέον, η force on meet, είναι coroutine, βάζοντας το πρόθεμα async. Και κατόπιν, αντί να υλοποιήσουμε το continuation passing που κάναμε πριν, έχουμε τώρα μια request στην οποία δίνουμε μόνο τα δεδομένα τα οποία θέλουμε να στείλει στο server. Αλλά φυσικά, επειδή πρόκειται να εκτελέσει I/O η request, μπορεί να μπλοκάρει. Γι' αυτό δεν την καλούμε σαν κανονική ρουτίνα, αλλά την καλούμε με αυτό εδώ το συντακτικό, το await. Στην πραγματικότητα λοιπόν το coroutine μας, όταν καλεί εδώ πέρα τη request, τι λέει? Λέει, θέλω να δημιουργηθεί ένα άλλο coroutine το οποίο θα εκτελέσει το request και θέλω να σταματήσω εγώ να εκτελούμε σε αυτό το σημείο και να μεταφερθεί η εκτέλεσή μου στο request. Αλλά δεν καταργείται το stack frame μου. Έτσι. Όταν λοιπόν η request με τη σειρά της που είναι coroutine δώσει τη θέση της σε κάποιο άλλο coroutine και κάποιο άλλο coroutine κλπ, κάποια στιγμή θα φτάσουμε να κάνουμε το write, το οποίο write μπορεί να μπλοκάρει, οπότε θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα event το οποίο θα ενεργοποιήσει το τελευταίο coroutine στη σειρά. Αυτό το coroutine όταν ενεργοποιηθεί θα ενεργοποιήσει το προηγούμενο κλπ. Κλπ. Και θα φτάσουμε σε κάποιο σημείο που η request θα έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή πλέον θα έχουμε φτάσει σε κάποιο σημείο που ο server θα έχει στείλει τα δεδομένα και θα έχει δώσει και μια απάντηση. Αυτή την απάντηση θα την πάρει η δική μας κορουτίνα ως τιμές που θα τις αποθηκεύσει σε αυτές τις τοπικές μεταβλητές όταν συνεχίσει. Άρα λοιπόν η δική μας κορουτίνα θα συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε, έχοντας πάρει
από κάποια άλλη κορουτίνα αυτές εδώ τις τρεις τιμές, που είναι αυτό που θα λέγαμε η επιστροφή της request, αυτό που το coroutine request παρήγαγε όταν τέλειωσε η εκτέλεσή του. Και μετά ο κώδικας μου συνεχίζει σαν άνω σε μια κανονική ρουτίνα. Αλλά βλέπετε, αν δεν υπήρχε το async και το await, ο κώδικας της δικής μας συνάρτησης, της fork submit, θα έμοιαζε σαν κανονικός σύγχρονος κώδικας. Σαν κώδικας που εδώ μπλοκάρει, έτσι, μέχρι να επιστρέψει η request. Μόνο που δεν μπλοκάρει ακριβώς, επιστρέφει στα αλήθεια εδώ η κορουτίνα μας, μεταφέροντας την εκτέλεση σε κάποια άλλη κορουτίνα που μόλις δημιουργήθηκε, την κορουτίνα request με αυτά εδώ τα ορίσματα. Οπότε βλέπετε πόσο πιο καθαρή είναι η υλοποίηση με coroutines. Δεν έχουμε πλέον callback. Το callback είναι απλά το υπόλοιπο της συνάρτησής μας. Και σκεφτείτε πόσο πιο απλό θα ήταν να υλοποιήσουμε το παράδειγμα που είπαμε πριν, ότι ανοίγω ένα αρχείο και το στέλνω στο socket. Το μόνο που θα είχα να κάνω είναι πάλι να γράψω ένα for loop, αλλά μέσα να κάνω await read from file, περίμενε μέχρι να διαβάσω το file, και μετά await write to socket. Έτσι. Οπότε ο κώδικας θα έμοιαζε λίγο πολύ σαν να ήταν σύγχρονο I.O., θα ήταν απλώς ευανάγνωστο, θα είχε όλα αυτά τα πλεονεκτήματα, αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν κώδικας που θα εκτελούνταν από ένα event loop. Αυτό λοιπόν το async και το await το υποστηρίζει η τελευταία έκδοση της C++, το υποστηρίζει η Python, το υποστηρίζει η JavaScript, το υποστηρίζει πλέον ένα σωρό γλώσσες. Και είναι ο τρόπος με τον οποίο τα τελευταία 3-4 χρόνια υλοποιούμε πλέον event-driven program. Ερωτήσεις? Υπάρχει καμιά ερώτηση για αυτά, για το async και το await? Θα είχε κάποιος από εσάς χρησιμοποιήσει αυτά μέχρι στο παρελθόν? Θα είχε γράψει κάποιος από εσάς τέτοιο κώδικα? Ρωτάω ώστε να μας πει τι μειονεκτήματα έχουν, γιατί έχουν και μειονεκτήματα αυτά εδώ. Τουλάχιστον ένα αρκετά σπαστικό μειονέκτημα. Οκ, okay, κανείς δεν έχει χρησιμοποιήσει. Να σας πω λοιπόν ποιο είναι το μειονέκτημα. Τι είναι το τηλέφωνο? Το μειονέκτημα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε υλοποιημένες κορουτίνες τις οποίες να καλούμε για όλες τις βιβλιοθήκες εισόδου-εξόδου. Βλέπετε, το πρόβλημα με το ασύγχρονο I.O. είναι ότι ξεκίνησε το 2010, όπως σας είπα. Μέχρι τότε αυτό που κάναμε είναι ότι χρησιμοποιούσαμε πολλά threads. Και στα πολλά threads ο κώδικας που γράφουμε είναι όντως κώδικας που είναι σύγχρονος. Έτσι, κάθε thread το αφήνουμε να μπλοκάρει. Αλλά επειδή έχουμε πολλά thread, η πολυπλεξία γίνεται, όπως θα πούμε στη συνέχεια. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αυτός ο κώδικας όλος που δουλεύει για τα πολλά threads μια χαρά, πρέπει να ξαναγραφτεί και να μετατραπούν όλες οι ρουτίνες σε coroutines. Έτσι. Μέσα από ένα coroutine, ο μόνος τρόπος να διακοπούμε είναι να καλέσουμε κάποιο άλλο coroutine. Οπότε έχουμε πάρα πολύ κώδικα, ο οποίος κώδικας προσπελάβουν οι βάσεις δεδομένων, ο οποίος κώδικας μιλάει με web servers, ο οποίος κώδικας, έτσι, εκατομμύρια γραμμές σε όλες τις εφαρμογές του πλανήτη, και αυτές οι γραμμές όλες πρέπει να ξαναγραφτούν, αλλά όχι στα αλήθεια πολύ διαφορετικές, απλά πρέπει να ξαναγραφτούν ώστε οι compiler να τις μεταφράσουν ως coroutine. Αυτό είναι σπαστικό, δηλαδή όταν γράφετε εφαρμογές,
γίνεται σπαστικό. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει σε μεγάλο ποσοστό και αυτό είναι απόδειξη του πόσο πιο εύκολο είναι να δουλεύει κανείς με core routine σε σχέση με continuation passing. Δεν έχουν μεταφερθεί όλες οι βιβλιοθήκες σε core routines, αλλά οι περισσότερες έχουν. Τουλάχιστον από πλευρά, αυτή η πιο δημοφιλή σίγουρα. Οπότε σήμερα αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουμε με event-driven program. Ωραία. Είπαμε λοιπόν για το event-driven programming, είπαμε για τα event loops, είπαμε για το πώς παίρνουμε events με πολυπλεξία από τη selected poll, είπαμε πώς γράφουμε τα callback μας με έξυπνο τρόπο. Έτσι, δεν έχω σκοπό να σας δώσω αρκετή πληροφορία για να μπορείτε να αναπτύξετε εφαρμογές με αυτά τα πράγματα. Έτσι, απλά να ξέρετε έτσι μια χοντρική ιδέα περί τίνους πρόκειται. Λοιπόν, αλλά είπαμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος με τον οποίο αναπτύσσουμε servers, ο οποίος έχει να κάνει με τη χρήση πολλαπλών threads. Πάμε λοιπόν να πούμε πώς γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα, καλά, ας ξεκινήσουμε. Η ιδέα λοιπόν, όπως είπαμε, είναι ότι για κάθε κανάλι, για κάθε socket για παράδειγμα, να έχουμε ένα χωριστό thread το οποίο θα κάνει σύγχρονο I.O. με αυτό το socket. Και αν μπλοκάρει το thread μας, επειδή πρέπει να περιμένει στη read ή στη write, δεν υπάρχει πρόβλημα, όλα τα άλλα threads θα εξυπηρετούν τα άλλα κανάλια μας, χωρίς η εφαρμογή μας να έχει πρόβλημα. Αυτή λοιπόν είναι η βασική μέθοδος που υλοποιούσαμε, η μόνη μέθοδος που υλοποιούσαμε web servers μέχρι πριν 10 χρόνια και παραμένει ακόμα μια πάρα πολύ βασική μέθοδος. Έτσι, κάποια είδη εφαρμογών χρησιμοποιούν σήμερα thread, αλλά ανάλογα με το ποια εφαρμογή κοιτάει κανείς, κάποια είναι φτιαγμένα και με event-driven τρόπο, αλλά κάποια πράγματα, για παράδειγμα databases και άλλου είδους servers, είναι ακόμα γραμμένοι αποκλειστικά με πολλαπλά νήματα. Εδώ λοιπόν η ιδέα είναι η εξής. Έχουμε ένα loop και πάλι, αλλά αυτή τη φορά αυτό δεν είναι ακριβώς event loop. Είναι ένα loop το οποίο δημιουργεί και έτσι υλοποιούμε τον server μας, γιατί ο client δεν είναι τόσο προβληματικός. Ο server λοιπόν υλοποιείται από ένα loop, το οποίο loop δέχεται αιτήματα για νέες συνδέσεις. Είδαμε το socket API και το υλοποιείτε και στο project σας, ότι υπάρχουν τα listening socket και στο listening socket μπορούμε να καλέσουμε την accept ώστε να δημιουργήσουμε μία νέα σύνδεση με κάποιον client. Αυτό λοιπόν που κάνει ένας κλασικός web server ή οτιδήποτε server είναι ότι έχει ένα loop στο οποίο υπάρχει ένα listening socket και σε αυτό το listening socket καλεί accept και εδώ πέρα μπλοκάρει αυτό το thread μέχρι η accept να επιστρέψει με κάποιο καινούριο συνδεδεμένο socket. Όταν έρθει αυτό το καινούριο συνδεδεμένο socket, θα δημιουργήσουμε κάποιο καινούριο νήμα, το οποίο θα πάρει αυτό το socket και θα αρχίσει σε αυτό το νήμα επάνω να κάνει σύγχρονο I.O. Έτσι. Αυτή λοιπόν είναι η ιδέα που περιγράφω έτσι αυτόν εδώ τον ψευδοκώδικα. Έτσι, υπάρχει λοιπόν η ρουτίνα handler, η οποία ρουτίνα handler, για παράδειγμα, είναι η ρουτίνα η οποία θα μιλήσει με κάποιον browser, εφόσον φτιάχνουμε ένα web server. Η handler ξέρει πώς να μιλήσει με κάποιον browser, να διαβάσει από τον browser το αίτημά του και να του στείλει πίσω την απάντηση πάνω από το socket. Οπότε, εδώ έχουμε το κυρίως loop, στο οποίο όταν έρθει από τον browser το αίτημα για καινούργια σύνδεση, για καινούργιο socket, θα φτιαχτεί το socket και μετά θα φτιαχτεί ένα καινούριο thread το οποίο θα εκτελέσει την ρουτίνα αυτή τη handler, τη handle con, όπως τη λέω εδώ, έτσι και θα πάρει ως όρισμα ένα αντικείμενο που μέσα θα είναι και το socket και μπορεί και άλλα πράγματα. Τώρα, υπάρχουν δύο παραλλαγές αυτής της βασικής ιδέας. Η πιο σύγχρονη παραλλαγή φυσικά είναι να φτιάξουμε ένα καινούριο thread στην ίδια διεργασία που είναι και το thread που έκανε το accept. Οπότε το thread που έκανε το accept
είναι ενδεχομένως το main thread της διεργασίας και μετά από αυτό το main thread φτιάχνονται άλλα threads στην ίδια διεργασία. Αυτή είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιούνταν από το 90 και μετά, το 1990 και μετά. Πριν το 90, το καινούριο thread που δημιουργούνταν σε αυτό εδώ το βήμα δεν ήταν στην ίδια διεργασία, αλλά σε άλλη. Με άλλα λόγια, αυτό που γινόταν εδώ πέρα ήταν ότι η διεργασία που έκανε το accept έκανε fork. Έκανε fork, όχι exec μετά το fork, και το fork. Και η διεργασία παιδί ήταν αυτή που καλούσε τη ρουτίνα handle con, σαν κανονική κλίση. Όταν η ρουτίνα handle con τέλειωνε, η διεργασία παιδί τερμάτιζε. Έτσι. Για να το δούμε πιο συγκεκριμένα αυτό και με λίγο κώδικα. Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν την πιο σύγχρονη, θα το πετάξω το PowerPoint, δεν γίνεται. Ωραία. Στην περίπτωση λοιπόν την πιο σύγχρονη, η Create Handling Task τι κάνει, κάνει Thread Create. Κάνει Thread Create και εκτελεί τον handler αυτόν εδώ πέρα και του δίνει ως όρισμα του handler αυτό το data αντικείμενο και πιθανότητα κάνει και detach αυτό το thread. Έτσι, γιατί όταν το thread αυτό τελειώσει να εξυπηρετεί το request του πελάτη, δεν το χρειαζόμαστε πλέον, μπορεί να τερματίσει μόνο. Ωραία. Καμιά ερώτηση σε αυτό? Η δεύτερη λογική, όπως είπαμε, η Create Handling Task κάνει fork και μέσα στη διεργασία παιδί καλείται ο handler, το handler εδώ με όρισμα τα data και όταν αυτή εδώ η ρουτίνα ολοκληρώθει κάνουμε exit τη διεργασία παιδί. Το πρόβλημα τώρα φυσικά με αυτή τη λογική είναι ότι το fork είναι αρκετά πιο ακριβό από το να δημιουργήσουμε ένα νέο thread, ακριβώς επειδή το fork παίρνει και αντιγράφει στη νέα διεργασία όλο το memory space του γονέα. Έτσι. Έχετε πλέον δει αρκετά από το εσωτερικό ενός kernel για να καταλαβαίνετε ότι το fork πρέπει να είναι πιο ακριβή λειτουργία από ότι το να δημιουργήσουμε ένα απλό thread. Οπότε, αυτό μπορεί να είναι προβληματικό στην περίπτωση που η σύνδεση που έχουμε να χειριστούμε μας ζητάει κάτι πολύ γρήγορο. Δεν μας ζητάει να στείλουμε ένα μεγάλο αρχείο, αλλά μόνο, ξέρω εγώ, 3 kilobyte δεδομένων, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με ένα system call. Σε αυτή την περίπτωση το fork είναι προβληματικό. Έτσι. Αλλά πριν το 1990 που τα περισσότερα Unix συστήματα δεν χρησιμοποιούσαν threads, είχαμε μονονηματικές διεργασίες δηλαδή, αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνταν servers. Έτσι, όλες λοιπόν οι κλασικές υπηρεσίες του ίντερνετ, όπως το email, τα παλιότερα πράγματα τώρα που ίσως δεν τα ξέρετε, τα news groups, αλλά και οι πρώτοι web servers, έτσι, όλοι αυτοί υλοποιήθηκαν με τη λογική του ότι κάναμε fork για να εξυπηρετήσουμε ένα καινούριο client από μια νέα διεργασία παιδί του αρχικού server. Αυτός λοιπόν είναι ο τρόπος με τον οποίο σήμερα υλοποιούνται οι servers, φτιάχνοντας ένα thread για κάθε κανάλι I.O. στο οποίο, με το οποίο θέλουμε να γίνει επικοινωνία. Να τελειώσω εδώ πέρα. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις για αυτή τη μέθοδο, βλέπετε, με τα threads είναι απλά τα πράγματα. Δεν έχουμε ούτε coroutines, ούτε περίπλοκα polling συστήματα, ούτε τίποτα. Θα μου πείτε για ποιο λόγο, ή μάλλον θα σας ρωτήσω εγώ, για ποιο λόγο πιστεύετε
ότι υπήρχε τέτοιος ενθουσιασμός. Εντάξει, ο αρχικός τύπος που υλοποίησε το Node.js είχε την τρέλα του, το υλοποίησε και δουλεύει, ας πούμε, και μπορεί να γίνει και τα λοιπά. Για ποιο λόγο έγινε τόσο δημοφιλές, πιστεύετε, έγινε τόσο δημοφιλής προσέγγιση του event loop σε σχέση με το να δημιουργούμε servers με πολλά threads, όπως ήταν αυτό που κάναμε μέχρι το 2010. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι τα event loop έγιναν πιο δημοφιλή? Μπορεί κάποιος να πει την εικασία του, να μαντέψει. Μήπως επειδή τα threads, ας πούμε, είναι πιο δύσκολα να τα προγραμματίσει κάποιος. Πολύ σωστά. Τα thread θεωρούνταν πολύ δύσκολο να τα προγραμματίσει κανείς, επειδή θεωρούνταν δύσκολο το να αποφύγουμε τα race conditions. Επειδή για να δουλέψουμε με πολλά threads, όταν αυτά τα thread ειδικά πρέπει να μοιραστούν κάποιες κοινές global μεταβλητές, θα πρέπει να προσέξουμε να κάνουμε όλα αυτά που μάθαμε στο μάθημα, έτσι, να έχουμε mutexes, να έχουμε monitors, condition variables και όλα αυτά τα πράγματα. Και αυτά οι περισσότεροι προγραμματιστές που θέλουν να γράψουν web εφαρμογές είναι πράγματα που τα φοβούνται. Έτσι, οι web programmers θέλουν να ασχοληθούν με άλλα πράγματα. Θέλουν να ασχοληθούν με το user interface. Να κάτσουν να σκεφτούν ποια είναι η απλούστερη δομή της λογικής της εφαρμογής τους κλπ. Έτσι έχουν άλλη οπτική. Δεν θέλουν να μπουν σε λεπτομέρειες για mutexes, condition variables και monitors και όλα αυτά τα πράγματα. Και τα φοβούνται. Όταν λέω τα φοβούνται, το εννοώ, έτσι. Πολλοί κόσμος έβγαλε πολλά λεφτά προσπαθώντας να διδάξει monitor style programming σε προγραμματιστές που θέλουν να γράψουν web εφαρμογές. Ναι, υπάρχει ερώτηση. Ναι. Κάποιος κάνει παρεμβολές, παιδιά. Λοιπόν, οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμοι θα φοβάται τα monitors, φοβάται τα threads, φοβάται τον πολυπρογραμματισμό και προτιμάει το callback hell, για παράδειγμα, από το να μπει στο να μάθει monitor style programming. Πρέπει να σας πω ότι με τα callbacks δεν αποφεύγουμε πράγματα όπως το deadlock, για παράδειγμα. Δηλαδή, και πάλι πρέπει με κάποιον τρόπο να εξασφαλίσουμε κάποια μορφή αμοιβαίου αποκλεισμού. Έτσι. Δεν είναι ότι αποφεύγουμε τα προβλήματα του συγχρονισμού, λοιπόν. Είναι ότι τα προβλήματα του συγχρονισμού απλά τα λύνουμε με έναν τρόπο ο οποίος είναι ενδεχομένως πιο κατανοητός σε κάποιους, πιο φιλικός προς τον debugger, πιο εύκολος να τον κάνουμε, να τον παρακολουθήσουμε με κλασικές τεχνικές τύπου να βάλουμε printf κλπ. Και ακριβώς επειδή είναι πιο φιλικός και κατανοητός προς κάποιους, είναι και προτιμητέος από κάποιους. Εγώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω άποψη. Έχω δουλέψει και με τους δύο τρόπους προγραμματισμού. Το monitor style programming δεν το βρίσκω τόσο τρομερά δύσκολο όταν μπορεί κανείς να σκεφτεί με τον σωστό τρόπο. Με αυτά που είπαμε, δηλαδή τα conditions και τα actions κλπ. Οπότε σε τελικό επίπεδο, τα ίδια προβλήματα έχω σαν προγραμματιστής να λύσω. Είτε δουλεύω με event loops, είτε δουλεύω με πολλά threads. Και απλά σε λεπτομέρειες της υλοποίησης είναι που υπάρχει η διαφορά, που αυτές μπορώ να τις αντιμετωπίσω, ελπίζω. Οπότε το αφήνω σε εσάς, την επόμενη γενιά, να πάρει τις δικές σας αποφάσεις. Εγώ και τα δύο μου αρέσουν και τα δύο μπορώ να δουλέψω και να κάνω τη δουλειά μου. Ωραία. Να σταματήσουμε εδώ πέρα. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Ναι. Θα κάνω το όρος γραφείου. Ναι, θα κάνω όρος γραφείου, βέβαια. Σε αυτό το link. Ναι, ναι.
Απλά πάλι θα περιμένουμε κανένα 20 λεπτό να γράψει το βίντεο. Ναι, ναι, οκ. Οπότε θα κλείσω αυτό το meeting για να γραφτεί το βίντεο, να μην έχουμε κανένα ατύχημα. Και σε κανένα 20 λεπτό θα ξαναπώ. Άλλη ερώτηση υπάρχει? Ωραία. Οπότε τελειώσαμε και το κεφάλαιο του I.O. και από αύριο θα αρχίσουμε να μιλάμε για τη διαχείριση της μνήμης. Οπότε, καλό απόγευμα. Ελάτε σε κανένα 20 λεπτό όσοι θέλετε για ώρες γραφείου. Αλλιώς θα πούμε αύριο. Γεια χαρά.